Την ετήσια γιορτή για το καλωσόρισμα του νέου έτους και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τα μέλη του Επιμελητηρίου αλλά και παραγωγικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής. Η εκδήλωση άνοιξε με τον καθιερωμένο αγιασμό και ακολούθησαν ομιλίες του Προέδρου του Επιμελητηρίου και των πολιτικών και αυτοδιοικητικών εκπροσώπων του τόπου. Ο κύριος Τοψίδης, ο οποίος μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, προέβηκε σε απολογισμό των δράσεων του Επιμελητηρίου. Στη συνέχεια, έγινε βράβευση τοπικών επιχειρήσεων για τη διάκρισή τους στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Σήμερα η καθιερωμένη γιορτή για το Επιμελητήριο Εύρου, η κοπή της πίτας. Είναι αγαπητοί προσκεκλημένοι τα μέλη μας του Επιμελητηρίου Εύρου. Καλεσμένο μας είναι ο Γαλιάτσης Κωνσταντίνος, ο οποίος θα μιλήσει για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΤΙΑΝ. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα και αν τα βάλουμε σειρά είναι φορολογικό, ασφαλιστικό και η ρευστότητα. Πιστεύουμε ότι μέσω των νέων προγραμμάτων που θα ξεκινήσουν από τον Απρίλιο του 2017 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αλλάξει λίγο η εικόνα στη ρευστότητα, γιατί πραγματικά η επιχειρηματικότητα σήμερα βιώνει πολύ δύσκολα την προσέγγιση στο τραπεζικό σύστημα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα κάνουμε ένα απολογισμό των δράσεων 2016 και θα ανακοινώσουμε και στα μέλη μας το νέο προγραμματισμό για το 2017. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι για το 2017 ως προτεραιότητα το Επιμελητήριο Εύρου έχει καταγράψει να κάνει τη συλλογή των αγροτικών προϊόντων και παραγόμενων προϊόντων μεταπιντικών αγροδιατροφικού κλάδου, να κάνουμε ένα σημείο αναφοράς που να είναι προς πόλη σε όλα τα προϊόντα, ένα καλάθι στην ουσία με των ευρύτικων προϊόντων, το οποίο μετέπειτα αυτό να το επικοινωνήσουμε σε ευρύτικα σωματεία ανά την Ελλάδα, ακόμα και σε ομογένειες του εξωτερικού. Έτσι λοιπόν θα μπορούν να πάρουν όλα τα προϊόντα οι επιχειρηματίες που θέλουν να προωθήσουν στις δικές τους χώρες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο κύριος Γαλιάτσος ενημέρωσε τα μέλη για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και για τις προοπτικές δημιουργίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εποχή της οικονομικής κρίσης, στο πλαίσιο επίτευξης οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων επενδύσεων που θα συμβάλλουν στην διατήρηση ενός υγιούς και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον νομό Εύρου αλλά και στη μείωση της ανεργίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Αλεξανδρούπολη προσκαλεσμένος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Εύρου. Θέλω να ευχαριστήσω το Εμπορικό Επιμελητήριο και τον ίδιο τον κύριο Τοψίδη προσωπικά, τον Πρόεδρο. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με τους επιχειρηματίες της πόλης ποιες είναι οι δυνατότητες στο επόμενο χρονικό διάστημα, οι χρηματοδοτικές δυνατότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μετά από τόσα χρόνια κρίση, 7-8 χρόνια κρίση πια, να μπορέσουν να είναι οι στυλοβάτες της επερχόμενης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, γιατί όπως είναι προφανές, χωρίς χρηματοδότηση δεν είναι δυνατόν να κάνουν τίποτα οι επιχειρήσεις. Το ΕΤΙΑΝ είναι εδώ, είναι προετοιμασμένο για το επόμενο χρονικό διάστημα από το 2017 και μετά να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε και αυτές να βοηθήσουν την οικονομία της χώρας να φτάσουμε όλοι στην πολυπόθετη ανάπτυξη, στη μείωση της ανεργίας. Αυτός είναι ο βασικός στόχος.